με προγραμματισμένες πτήσεις από το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Κατζαντζάκης, κατάφεραν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους Ισραηλινοί τουρίστες, οι οποίοι βρέθηκαν να παρακολουθούν την ένταση και το αιματοκύλισμα στην πατρίδα τους, ενώ έκαναν τις διακοπές τους στο νησί. Ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί, έχουν φύγει οι Ισραηλίτες που υπήρχαν ως τουρίστες στην Κρήτη. Τώρα από εκεί και πέρα πτήσεις μπορεί να συνεχιστούν να γίνονται, γιατί δεν έχει απαγορευτεί. Η Αθήνα, ξέρω ότι έχει κανονικά τακτικά δρομολόγια για Τελ Αβίβ Αθήνα, Αθήνα Τελ Αβίβ κτλ. Και στο Ηράκλειο, όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχουν, αλλά δεν φέρουν πλέον κόσμο. Όπως δήλωσε στην Κρήτη TV ο Λιμενάρχης Ηρακλείου, το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών έχει ήδη αναχωρήσει, με πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί από τους Ισραηλινούς επισκέπτες του νησιού μας, χωρίς να λείπουν βέβαια και οι περιπτώσεις ανθρώπων που επέλεξαν λόγω της έντασης να φύγουν είτε νωρίτερα, είτε και αργότερα. Τελείωνε. Δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή έτσι κι αλλιώς τελείωνε το πρόγραμμα των Ισραηλιτών, διότι είχαν αυτό το Κιπούρ, την γιορτή τους, και είχαν έρθει πριν και θα φεύγαν. Δηλαδή, από ότι, αν θυμάμαι καλά, οι τελευταίες πτήσεις θα ήταν την Πέμπτη που μας πέρασε, εχθές δηλαδή, κάτι τέτοιο. Άρα δεν πρέπει να υπάρχουν άλλοι τουρίστες στο νησί. Πάντως την ίδια ώρα δεν λείπουν οι πληροφορίες σχετικά με Ισραηλινούς τουρίστες που υπό το βαρύ κλίμα και το φόβο που επικρατεί στη χώρα τους επέλεξαν να μείνουν είτε στο νησί είτε να μετακινηθούν προς άλλη περιοχή της Ελλάδας προκειμένου να διανύσουν το επόμενο διάστημα για να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον τόπο τους. Μπορεί κάποιοι να φύγανε τρεις μέρες πιο μπροστά λόγω της κατάστασης που υπήρχε. Όχι, γιατί περισσότεροι, τέλος πάντων, υπήρχε και επιστράτευση, περισσότεροι γυρίσαν πίσω. Πάντως, όσοι Ισραηλινοί βρίσκονταν σε διακοπές στο νησί και επέστρεψαν τις προηγούμενες ημέρες, όλοι τους εξέφραζαν την αγωνία τους για τις εξελίξεις, δηλώνοντας ανήσυχοι, φοβισμένοι, αλλά εκφράζοντας και την έντονη θλίψη τους για τις εκατόμβες θυμάτων στον τόπο τους. Πηγαίνει σε μια περιοχή που δεν ξέρει τι γίνεται. Από την άλλη πλευρά, αυτοί έχουν ζήσει σε αυτό το κλίμα, αν θέλεις, το πολεμικό, δεν είναι όπως άλλες χώρες. Μια ανησυχία όλοι θα την έχουμε. Αλλά γυρίσαν στα σπίτια τους. Γιατί εκείνο το σπίτι, τι θα κάθεται να κάνει στην Κρήτη.